ηχητική αποτύπωση του βιβλίου του Χάνε Ριναίρ «Μανιφέστο του ατομικισμού», σε εισαγωγή μετάφραση σχόλια Γιάννη Μπαρτζόκα, επιμέλεια Έρκου Αποστολίδη, από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ. Εισαγωγή. Οι ρίζες. Διόλου απλό σκήνημα η αναρχία, διόλου μόνο φαινόμενο ιστορικό-κοινωνιολογικό, παρά αίμα, σφιγμός ασίγαστος της κεντρικής αρτηρίας μας. Γι' αυτό και δεν γεννιέται ξάφνου σαν από θαύμα τον 19ο αιώνα, μα κοχλάζει από την πρώτη αυγή της σκέψης μέσα στις φλέβες του μύθου, μεταπλασμένου σε τραγωδία από τον Αισχύλο στον Προμηθέα Δεσμότη. Το κράτος δένει στη σκηνή τον έκνομο Προμηθέα, που βάζοντάς τα μετωδία, μάχεται ενάντια στις ανάγκες του αδύρυτων σθένος. Βρίσκοντας ύστερα ορμητικά κανάλια έκφρασης στο Γοργέα και στον Καλλικλή, στους κυνικούς και τους στοικούς, φτάνοντας από τον Καρποκράτη και τις θρησκευτικές αιρέσεις του Μεσαίωνα, ίσα με τον Ντιντερό και τον Ρουσό στις απαρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Αναρχικοί τόνοι υπάρχουν σε κάθε ξανεστημένο πνεύμα, κατά κάθε εξουσίας, από την αρχή του ανθρώπινου είδους. Η ιστορία της αναρχίας, αν χαρτογραφούσαμε όλες τις αποχρώσεις της, θα συνέπειπτε με την ιστορία της ανθρωπότητας. Η μεγάλη θεωρητική της αναρχίας, συνειδητά παίρνοντας δρόμους επαναστατικούς στη σκέψη και στην πράξη, εμφανίζονται τον 19ο αιώνα, με τον Godwin να έχει προδιαγράψει από τα τέλη του 18ου αιώνα διόλου αυλιχρά τους ορίζοντες της αναρχικής σκέψης, χωρίς ποτέ να χρησιμοποιεί τον ίδιο τον όρο, ενώ από τις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζουν οι προσπάθειες συστηματοποίησης και κατάρτιση μιας ενιαίας θεωρητικής σκευής. Η θεωρητική. Πρώτος ο Προυντόν το 1840 στο περίφημο βιβλίο του «Τι είναι ιδιοκτησία» χρησιμοποιεί ανοιχτά και συνειδητά τον όρο αναρχικός. Ποια λοιπόν μορφή κυβέρνηση θα προτιμήσουμε? Μπορείτε και το ρωτάτε, θα απαντήσει σίγουρα κάποιος νεαρός αναγνώστης μου. Είστε δημοκρατικός. Ναι, αλλά η λέξη δεν λέει τίποτα. Res publica είναι το δημόσιο πράγμα. Όποιος ασχολείται με τα κοινά με όποια κυβέρνηση μπορεί να αποκαλείται δημοκρατικός. Ακόμα και οι βασιλιάδες είναι δημοκρατικοί. Καλώς. Είστε δημοκράτης? Όχι. Πώς? Μοναρχικός? Όχι. Συνταγματικός? Θεός φυλάξει. Είστε λοιπόν αριστοκράτης? Καθόλου. Θέλετε διακυβέρνηση μεικτή? Με τίποτα. Τι είστε λοιπόν? Αναρχικός. Το 1884 εκδίδεται στη Λειψία το ριζοτομικό έργο του Max Stirner, «Το εγώ και ο κόσμος του», η εξομολόγηση ενός ανθρώπου εσωστρεφούς και υπερευαίσθητου, κατάθεση μανιφέστο περισσότερο παρά συγκροτημένη φιλοσοφική πραγματεία, καρπός του πιο ανήσυχου και αδιέξοδου αυτοσπαραγμού. Προυντόν και Stirner πρωτοθέτουν τα κρίσιμα ζητήματα του αναρχικού προβληματισμού και ο Μπακούνιν με τη φλογερή προσωπικότητά του να δεσπόζει σε όλη την Ευρώπη για τουλάχιστον 30 χρόνια, από την άφηξή του στο Παρίσι το 1844, ίσα με το θάνατό του στη Βέρνη το 1876, τα αναπτύσσει συνθέτοντάς τα, διαμορφώνοντας κατεξοχήν κοινοτιστικά σχήματα, με κύριους άξονες τον μανιασμένο αντιθεολογισμό του και τον παθιασμένο αντικρατισμό του, για να έρθει ύστερα ο Κροπότκιν να οργανώσει ακόμα πιο στερεά τον κοινοτισμό, προσδίδοντας μάλιστα και επιστημονικό έρισμα στις διάφορες θεωρίες του, τις περισσότερες φορές βέβαια με λήψη του ζητουμένου από το παράθυρο και με την αφέλεια ενός παιδιού, ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα προβάλλει και ένα εντελώς ιδιαίτερο είδος αναρχίας του Τολστόη, όλος άλλου κλίματος τυπικά, εξίσου επαναστατική ωστόσο στην ουσία της, με θεωρητικούς πυρήνες τη μη βία και την παθητική αντίσταση. Ύστερα, και ενώ έχει λάμψει σαν κομίτη στο πνευματικό στερέωμα του κόσμου Νίτσε, πνεύμα καθ' αυτό αδερφό του Στίρνερ, οι θεωρητικές πηγές της αναρχίας μοιάζουν να στερεύουν. Παράλληλα, όλη η ενέργεια των αναρχικών αρχίζει να παροχετεύεται πλέον αποκλειστικά στην πράξη, στην έμπρακτη προπαγάνδα, στην τρομοκρατία, της οποίας μορφή κατακορυφήν, αρχιετυπική, συνυφασμένη με έναν επαναστατικό μυστικισμό, στάθηκε ο Σεργέι Νετσάγεφ, η κατήχηση του επαναστάτη, η περίφημη μπροσούρα του, είναι το Ευαγγέλιο της βίας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο πέρα από την υπόθεση. Κάθε τι υπήκει σε αυτήν, θυσιάζεται στο βωμό της, και ό,τι έξω από αυτήν πρέπει να πεθάνει. Διαβόητες έχουν μείνει ορισμένες τρομοκρατικές ενέργειες. Η υπόθεση Ραβασόλ στο Παρίσι της Belle Époque, η δολοφονία του Σαντί Καρνό και άλλες. Ωστόσο, καθοριστικές μορφές δίνουν νέα πνοή στη θεωρία. Ο Ζορζ Σορέλ, θειασότης του αναρχοσυνδικαλισμού, στοχαστής βαθύς και πρωτότυπος, κράμα ιδιότυπο μαρξικών, νιτσεϊκών και μπρεξονικών θέσεων. Ο Γκουστάβ Λαντάουερ στη γραμμή των Στίρνερ και Νίτσε, άσποδος εχθρός του μαρξισμού, τον οποίον θεωρεί μάστιγα της εποχής μας και κατάρα του κινήματος. Ο Ενρίκο Μαλατέστα, μπακουνινιστής, με έντονη οργανωτική δράση, καυστικός κριτικός του κομμουνισμού, γράφει χαρακτηριστικά τον Φεβρουάριο του 1924, ο Λένιν πέθανε, ζήτω η ελευθερία. Ο Ζαν Γκραβ και ο Σεμπαστιάν Φορ, που εμπνέουν στη Γαλλία πλήθος αναρχικών κινήσεων σε θεωρητικό κατά βάση επίπεδο. Στο στρόβιλο αυτών των αρχών του 20ου αιώνα θα εμφανιστεί εκ νέου και ο αναρχικός ατομικισμός,
περίπου την ίδια εποχή που αρχίζουν και οι πρώτες σημαντικές συστηματοποιήσεις. Οι συστηματοποιοί. Πρώτος ο Πολ Ελτσμπάχερ, δικηγόρος και καθηγητής νομικής αργότερα, με εξειδίκευση στον αναρχισμό, συγκέντρωσε τις διάσπαρτες και τυπικά αποκλίνουσες αναρχικές θέσεις των βασικών θεωρητικών Godwin, Proudhon, Stirner, Bakunin, Kropotkin, Tucker και Tolstoy στο θεμελιώδες βιβλίο του «Den Anarchismus» 1900. Ανθολόγησε τα κρίσιμα αποσπάσματα των έργων τους, σταχυολόγησε με κριτικό ένστικτο το ασυστηματοποίητο υλικό του, ανέταμε προσεκτικά με ακρίβεια επιστημονική κάθε θεωρία και σκέψη, καταρτίζοντας μέχρι και πίνακες με τις διαφορετικές θέσεις των αναρχικών αναφορικά με τις φιλοσοφικές τους βάσεις, τις απόψεις τους για το κράτος, το δίκαιο, την ιδιοκτησία, εκθέτοντας τι δέον γενέστε σύμφωνα με τον καθέναν. Αντικειμενικός, πουθενά δεν παίρνει θέση, ωστόσο η πρόθεσή του μόνο φιλική δεν είναι. Θέλει να εκθέσει τους αναρχικούς, ψυχρός πλαχνοσκόπος, χαρτογραφεί λεπτόλογα τις χίδιν θεωρίες τους για να τους έχει στο χέρι, να μπορεί να τους δικάζει ευκολότερα. Παράλληλα, ο Μαξ Νετλάου συγκροτεί, δουλειά Μυρμηγκιού, την αναρχική βιβλιογραφία, μελετώντας και ψάχνοντας να βρει τις πηγές της αναρχικής σκέψης, από τον Ζήνωνα και τους Στοϊκούς, ίσα με τον Ραμπελέ, τον Μεγάλο Πρόγονο, ενώ συγγράφει και Γενική Ιστορία της Αναρχίας 1924-1935 σε 7 τόμους, με λεπτομερή έκθεση, σχολαστικά, κάθε πτυχή του αναρχικού κινήματος ανά τον κόσμο. Ανάλογοι του Ελτσμπάχερ συστηματοποιοί εμφανίζονται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χενρί Αρβόν, Ντανιέλ Γκερέν και Τζορτζ Γουτκοκ, οι χαρακτηριστικότεροι, εξετάζοντας τα ζητήματα εποπτικότερα, απομακρυσμένα από τον πυρετό των αρχών του αιώνα, επιχειρώντας συναρτήσεις, κέρυες, φωτίζοντας σημεία που για καιρό είχαν μείνει ανεξέταστα. Άρνηση και κατάφαση. Μόλον ότι σύστημα δεν συγκροτεί η αναρχία, από τις θεωρητικές αναζητήσεις των συστηματοποιών διαγράφονται ορισμένες κοινές συνιστώσεις των διαφόρων στοχαστών και κινήσεων, ότι μοιάζει όλο άτακτο, σκόρπιο, ασυγκρότητο, αποδεικνύεται πως έχει συνοχή και ενότητα. Η αναρχία από τον Godwin και τον Stirner, ίσα με τον Kropotkin και τον Tolstoy, καθώς και τους μετέπειτα θεωρητικούς, εμπεριέχει τα ίδια σπέρματα που βλασταίνουν απλώς με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικό έδαφος. Ο Ελτσμπάχερ διαπιστώνει πως το μόνο κοινό των αναρχικών θεωριών είναι η άρνηση του κράτους. Αλλά η αναρχία δεν είναι χάος και καταστροφή, παρά κυρίως τάξη και οργάνωση αυθόρμητες, προκύπτουσες πηγαία, οργανικά, από κάτω προς τα πάνω και από την περιφέρεια στο κέντρο, που στεριώνουν σε θεμέλιο ακλόνητο, την ελευθερία του προσώπου. Παρά τις τυπικές διαφορές των θέσεων, αναλόγως του πού δίνεται βάρος στην αναρχία, ατομικιστική, εγωτική ή κοινωνική, κοινοτιστική, το πρόσωπο δεν είναι κάποια αφαίρεση για στατιστικές μελέτες, ένα όν κοινωνικοπολιτικό. Κάθε τάση εξάλλου κρύβει έναν πυρήνα φιλοσοφικό-υπαρξιακό, μα ο άξονας, το πρώτο κύτταρο του κόσμου, μηδέποτε κανενός επικοδόμημα παρά αυθυπόσπαστο και αυτόβουλο, μια με ορολογία δάνεια, μονάδα, βάθρο στέρεο, που δίχως αυτό κόσμος νέος δεν στείνεται. Η πλεισμονή του εγώ, που σάρκα κέμα και μελάνη τη χάρισαν και την ύμνησαν ο Στίρνερ και ο Νίτσε, με την εξακτηνωτική κίνηση τη προσωπική βούληση, γεννάει το εμείς, την ελεύθερη κοινωνία. Τη δίκαιη που τόσο φλογερά ονειρεύτηκαν ο Προυντόν, ο Μπακούνιν και ο Κροπότκιν. Μπορεί κανείς να είναι περισσότερο ατομικιστής ή περισσότερο κοινωνιστής, να προτιμάει τη μία ή την άλλη θεώρηση, μα δεν υπάρχει αναρχικός που να μην αναγνωρίζει την αξία του προσώπου. Αναρχικός ατομικισμός. Στο γενικότερο λοιπόν κλίμα των αρχών του 20ου αιώνα, εμφανίζεται ένα ρεύμα αναρχικών στοχαστών στη Γαλλία, που χαράζει μια ιδιαίτερη θεωρητική γραμμή σύνθεση δύο φαινομενικά ετερόκλητων πνευμάτων. Στίρνερ και Τολστόι, βασικοί εκπρόσωποι. Ο Αρμάντ και ο Χάρν Ρινέρ, ενώ στο συνάφι τούτο, στην παρέα του αναρχικού ατομικισμού, εντάσσονται και οι Γκεράρ Ντελακάζ Ντιτιέ, Αντρέ Λεουρουλό, Μανιουέλ Ντελβάντ και Ζορζ Βιντάλ. Από τον Στίρνερ παίρνουν το άτμητο, αδιαίρετο, πυρηνικό εγώ, το ανένδοτο και εξωομαδικό της προσωπικής συνείδησης. Από τον Τολστόι το Ευαγγέλιο της μη βίας. Την άρνηση να είναι κανείς πολίτης και να συμμετέχει στη μηχανή του κράτους. Γιατί άπαξ και βάλει το χέρι του, η εκ των προτέρων ύπαρξη του μηχανισμού θα τον ρουφήξει, θα τον λιώσει. Ιδρύοντας ή συμμετέχοντας σε πλήστα αναρχικά περιοδικά στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, Libertaire, L'Air Nouvelle, Le Lefractaire, Le Unique και άλλα, αποτελούν τον βασικό κορμό των λιματογράφων της Εγκυκλοπαιδία Anarchist υπό τη διεύθυνση του Sebastian Faure, μα και την τελευταία σοβαρή θεωρητική πνευματική κίνηση της αναρχίας. Προτού βουλιάξει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα συμβατικό επαναστατισμό, αφομοιωμένη σε μια λερή γλίνα, ένα νοφευμένο σμίγμα ψευτοαπελευθερωτικών ιδεών, φύραμα ζυμωμένο όπως-όπως, δίχως παιδεία και συνείδηση. Ο Χάν Ρινέρ και το Μανιφέστο.
Γεννημένο το 1861 από ταπεινή, λαϊκή και θρησκόληπτη οικογένεια, καταφέρνει να σπουδάσει φιλοσοφία. Μετά το θάνατο της μητέρας του γίνεται άθεος. Ξεκινάει τη συγγραφική του σταδιοδρομία δουλεύοντας κατά κύριο λόγο μυθιστορήματα, ενώ δοκιμάζει τη δημοσιογραφία, αναλαμβάνοντας για λίγο και καθήκοντα καθηγητή σχολείου. Το 1896 υιοθετεί το ψευδώνυμο Χαν Ρινέρ, το πραγματικό του όνομα Χενρί Νέρ, και συνεργάζεται με περιοδικά και εφημερίδες, δείχνοντας έντονη συγγραφική δραστηριότητα. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλώνει αντιρρησία συνείδησης και απέχει συνειδητά από τη βία. Αντικληρικαλιστής, πασιφιστής, χορτοφάγος, σκληρός ατομικιστής, δεν παραδέχεται στο όνομα ανθρωπιστικών ιδανικών τον εξίσου ανυποχώρητο και ιδεολογικά συγγενή εγωτισμό, απορρίπτοντάς τον ως βίαιο. Ποθεί στα άκρα τη μη συμμετοχή του Τολστόη, μην πιστεύοντας σε καμία σωτηρία από την κοινωνία ή εντός αυτής. Στεριώνει τις σκέψεις του στους κλασικούς, βαθαίνοντας τη θεωρία του. Αρείεται από τον Σοκράτη, επίκουρο και επίκτητο. Το μανιφέστο του, από τα πρώτα συστηματικά γραπτά του αναρχικού ατομικισμού, κυκλοφορεί το 1903 και παραμένει επίκαιρο. Μανιφέστο που χτυπάει και τους μεν, με τις μεγάλες τους ιερές ιδέες και τα είδωλα, αλλά και τους δε, τους αυτοχρησμένους επαναστάτες, τους σταυροφόρους του Άγιου Δισκοπότηρου του Αγώνα. Ο ίδιος γράφει: Να γλιτώσεις από την κοινωνία. Αρνήσου να έχεις οποιονδήποτε κοινωνικό ρόλο. Ο φιλόσοφος πρέπει να γίνει ξένος του καιρού και του τόπου του. Πεθαίνει στις 6 Ιανουαρίου 1938 στο Παρίσι. Γιάννης Μπαρτσόκας, Ιούλιος 2022. Σημείωμα του συγγραφέα. Υιοθέτησα τη βολική για άμεση έκθεση σκέψεων μορφή των ερωτοαποκρίσεων. Δεν εκφράζει καμία αναξίωση δογματική. Δεν υπάρχει εδώ δάσκαλος να ρωτάει και μαθητής να απαντάει, παρά ένας ατομικιστής που θέτει ερωτήσεις στον εαυτό του. Θέλησα να δείξω από την πρώτη αράδα πως πρόκειται για εσωτερικό μονόλογο. Ενώ η κατήχηση ρωτάει, είστε χριστιανός, εγώ λέω, είμαι ατομικιστής. Ωστόσο, αν το πράγμα τραβούσε, θα παρουσιάζονταν προβλήματα και μόλις η πρόθεσή μου γίνεται σαφής, επιστρατεύω το δεύτερο πρόσωπο που συνήθως χρησιμοποιούμε όταν αυτοδιαλεγόμαστε. Θα βρούμε στο βιβλιαράκι τούτο αλήθειες βέβαιες, τον οποίο όμως τη βεβαιότητα μέσα μας μόνο θα ανακαλύψουμε, ανάκατες με γνώμες αμφισβητήσιμες. Υπάρχουν εδώ προβλήματα επιδεχόμενα πολλών λύσεων. Κάποια, αν εξαιρέσουμε την ηρωική λύση, που θα ακολουθήσουμε μονάχα όταν ό,τι άλλο είναι έγκλημα, δεν απαντώνται ικανοποιητικά και οι υποδείξεις μου δεν αποτελούν κανόνες. Δεν επιμένω. Ο αναγνώστης που αποδεχόμενος τις αλήθειες δεν θα βρίσκει ευκαιρία να ψάξει πιθανές απαντήσεις διαφορετικές, ανάλογες ίσως με τις δικές μου και συχνά πιο εναρμονισμένες με τον ίδιο, δεν θα άξιζε να λέγεται ατομικιστής. Εξαιτίας της περιορισμένης ανάπτυξης ή άλλων λόγων, θα αφήσω συχνά ανικανοποιητό το πνεύμα της αδελφοσύνης. Στους καλόβουλους, προτείνω μόνο την προσεκτική ανάγνωση του εγχειριδίου επίκτητου. Εκεί, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, βρίσκεται η απάντηση στις ανησυχίες και τις αμφιβολίες μας. Εκεί, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, εκείνος που μπορεί να είναι πράγματι γενναίος, θα αντλήσει θάρρος. Από τον επίκτητο, καθώς και από άλλους, πήρα διατυπώσεις χωρίς να θεωρώ απαραίτητο να σημειώσω τις πηγές μου. Σε μια δουλειά σαν και τούτη, σημασία έχουν τα πράγματα, όχι η ρίζα τους. Δεν ρωτάμε τον κυπουρό όταν τρώμε τα φρούτα του, το όνομα του ποταμού ή του ριακιού που ποτίζει τον κήπο του. Κεφάλαιο πρώτο, για τον ατομικισμό και τους ατομικιστές. Είμαι ατομικιστής? Ναι. Τι εννοώ ως ατομικισμό? Την ηθική θεωρία που εδραζόμενη σε κανένα δόγμα, σε καμιά παράδοση και καμιά έξωθεν θέληση, απευθύνεται μοναχά στην προσωπική συνείδηση. Η λέξη ατομικισμός είχε πάντοτε αυτή τη σημασία? Συχνά βαφτίζουμε ατομικισμούς θεωρίες επίπλαστες, καμωμένες να κρύβουν τον εγωισμό, είτε δειλό, είτε κατακτητικό και επιθετικό, πίσω από ένα προσωπείο φιλοσοφικό. Αναφέρεται με έναν δειλό εγωιστή που τον παίρνουμε για ατομικιστή. Μοντέρν. Γνωρίζετε εγωιστές κατακτητικούς και επιθετικούς που αυτοανακηρύσσονται ατομικιστές? Όσους μεταφέρουν τον κτηνό δυνόμο του αγώνα για επιβίωση στις σχέσεις των ανθρώπων. Αναφέρατε ονόματα. Σταντάλ, Νίτσε. Αναφέρετε μου κάποιους πραγματικούς ατομικιστές. Σοκράτης, Επίκουρος, Ιησούς, Επίκτητος. Γιατί αγαπάτε τον Σοκράτη? Δεν δίδασκε σε εκείνους που τον άκουγαν κάποια αλήθεια εξωτερική, παρά τους μάθαινε να βρίσκουν την αλήθεια μέσα τους. Πώς πέθανε ο Σοκράτης? Τον καταδίκασαν οι νόμοι και οι δικαστές. Τον δολοφόνησε η πόλη, μάρτυρα αυτών του ατομικισμού. Γιατί τον κατηγόρησαν? Για ασέβεια στους θεούς της πόλης και διαφθορά των νέων. Που σημαίνει πως διέδιδε ιδέες επικίνδυνες για την εξουσία. Γιατί αγαπάτε τον Επίκουρο? Πίσω από την κομψή του απάθεια έκρυβε έναν ήρωα. Παραθέστε κάποιο πνευματώδες απόφθεγμα του Σενέκα για τον Επίκουρο. Ο Σενέκας λέει τον Επίκουρο ήρωα γυναική αντιμένο. Τι καλό έκανε ο Επίκουρος?
απελευθέρωσε τους μαθητές του από το φόβο των θεών ή του Θεού, από το ξεκίνημα της τρέλας. Ποια η μεγάλη αρετή του Επίκουρου? Η εγκράτεια. Διέστειλε τις φυσικές από τις κατεπίφαστες ανάγκες. Έδειξε πως ελάχιστα χρειάζεται κανείς για να σβήσει την πείνα και τη δίψα του, για να προστατευτεί από το κρύο ή τη ζέστη. Ελευθερώθηκε από κάθε άλλη ανάγκη, κάθε επιθυμία και κάθε φόβο που κάνουν τους ανθρώπους δούλους. Πώς πέθανε ο Επίκουρος? Από νόσο χρόνια και επίπονη, καυχόμενος πως ήταν τέλεια ευτυχισμένος. Γενικώς, γνωρίζουμε τον πραγματικό Επίκουρο? Όχι. Μαθητές πλανημένοι έκαναν τη θεωρία του προκάλεμα για τις διαστροφές τους, όπως κρύβουμε μια πληγή κάτω από κλεμμένο παλτό. Φταίει ο Επίκουρος για όσα του βάλαν στο στόμα οι ψευδομαθητές? Κανείς δεν φταίει για τη βλακεία ή το ψέμα λουνού. Η διαστρέβλωση της διδασκαλίας του Επίκουρου είναι φαινόμενο μεμονωμένο? Μια αλήθεια, αν την ακούσουν πολλά αυτιά, καταντάει ψέμα από τα φλούδια, τους στρεψόδικους και τους σαρλατάνους. Γιατί αγαπάτε τον Ιησού? Έζησε ελεύθερος και πλάνητας, μακριά από κάθε κοινωνική δέσμευση. Εχθρός των παπάδων, της τυπικής λατρείας και γενικά των οργανώσεων. Πώς πέθανε? Κυνηγημένος από τους παπάδες στο περιθώριο της δικαστικής εξουσίας, καρφωμένος από τους στρατιώτες στο Σταυρό. Μαζί με τον Σωκράτη, το διασημότερο θύμα της θρησκείας, ο εμβληματικότερος μάρτυρας του ατομικισμού. Γνωρίζουμε τον πραγματικό Ιησού? Όχι. Οι παπάδες μαζί με το σώμα σταύρωσαν για τη διδασκαλία του. Έκαναν το ζωοδότη χυμό φαρμάκι. Ψεύτησαν τα λόγια του εχθρού των οργανώσεων και των πίστεων, θεμελιώνοντας την κατεξοχήν οργανωμένη θρησκεία, την πιο μεγαλόσχημη και κούφια. Φταίει ο Ιησούς για εκείνο που μαστόρεψαν οι μαθητές και οι παπάδες από τη διδασκαλία του? Κανείς δεν φταίει για βλακίες ή ψέματα άλλων. Τον επίκτητο, γιατί τον αγαπάτε? Ο στοϊκός επίκτητος υπόφερε γενναία τη φτώχεια και τη δουλεία, ήταν απόλυτα ευτυχής σε καταστάσεις για τους περισσότερους οδυνηρές. Πώς γνωρίζουμε τη διδασκαλία του επίκτητου? Ο μαθητής του Αριανός συγκέντρωσε κάποιους λόγους του στο εγχειρίδιο επικτήτου. Ποιες οι σκέψεις σας για αυτό το εγχειρίδιο? Η ευγένειά του, σαφής, δίχως ψεγάδι, η απροσποίητη απλότητά του, μου το έκαναν πιο πολύτιμο από τα Ευαγγέλια. Είναι το ομορφότερο και ελευθερωτικότερο βιβλίο. Βρίσκουμε στην ιστορία άλλους διάσημους ατομικιστές? Ναι. Μα όσοι ανέφερα είναι αυθεντικότεροι και πιο ευκατανόητοι. Γιατί δεν αναφέρετε τους κυνικούς Αντισθένη και Διογέννη? Οι κυνικοί είναι μόνο πρόπλασμα των στοϊκών. Γιατί παραλείπετε τον Ζήνωνα, τον Κιτιέα, τον ιδρυτή του στοϊκισμού? Είχε ζωή αξιοθαύμαστη και σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές έμεινε πιστός στη φιλοσοφία του. Όμως σήμερα είναι λιγότερο γνωστός από όσους ονόμασα. Γιατί δεν αναφέρατε τον στοϊκό Μάρκο Αυρίλιο? Γιατί ήταν αυτοκράτορας. Και τον Καρτέσιο? Αυτός ήταν ατομικιστής διανοητικός. Δεν υπήρξε, τουλάχιστον όχι ξεκάθαρα, και ηθικός. Η αληθινή του ηθική μοιάζει στοϊκή, αλλά δεν τολμούσε να το ομολογήσει. Διακήρυξε μόνο μια μετριοπαθή ηθική, συστήνοντας υπακοή στους νόμους και τις συνήθειες του τόπου του, κατεξοχήν αντιατομικιστικά. Μοιάζει εξάλλου να τούληψε το φιλοσοφικό θάρρος και σε άλλες περιπτώσεις. Τον Σπινόζα, αξιοθαύμαστη ζωή. Περνούσε λιτά, με λίγο πληγούρι και σούπα μεγάλα. Αρνούμενος στις έδρες που του πρόσφεραν, κέρδιζε το ψωμί του με τη δουλειά του. Η ηθική του διδασκαλία είναι ένας μυστικιστικός στοικισμός. Ωστόσο, όντας υπέρμετρα νοησιοκράτης, διακηρύξει μια παράξενη απολυταρχική πολιτική, μην ορθώνοντας κατά της εξουσίας παρά την ελευθερία της σκέψης. Το όνομά του περισσότερο φέρνει στο νου ένα σπουδαίο μεταφυσικό οικοδόμημα παρά μια μεγάλη ηθική ομορφιά. Κεφάλαιο 2. Προετοιμασία ατομικιστικής πρακτικής. Αρκεί να λέμε ότι είμαστε ατομικιστές? Όχι. Μια θρησκεία μπορεί να μην ζητάει παρά λόγια αφοσίωσης και κοινή λατρεία. Μια πρακτική φιλοσοφία δίχως πράξη δεν είναι τίποτα. Γιατί οι θρησκείες μπορούν και δείχνουν μεγαλύτερη επίοικη από τις διδασκαλίες ηθικής? Οι θεοί των θρησκειών είναι παντοδύναμοι δεσπότες. Σώζουν τους πιστούς με τη χάρη και το θαύμα. Στέργουν στη λύτρωση με αντάλλαγμα τον νόμο, δύο-τρεις κουβέντες τελετουργικές και ρεβεράτζες συμβατικές. Μπορούν ακόμη να μου πιστώσουν γονικλησίες και λόγια που είπαν για μένα μίσταρνοι παπάδες. Τι πρέπει να κάνω για να αξίζω πράγματι να λέγομαι ατομικιστής? Να συναρμόσω τις πράξεις με τις ιδέες μου. Δεν είναι δύσκολο να πετύχω αυτή την ταύτιση? Λιγότερο από όσο φαίνεται. Γιατί? Το να ατομικιστεί αρχικά τον κρατάνε δέσμιο τα ψευτοαγαθά και κακές συνήθειες. Δεν ελευθερώνεται δίχως αυτός παραγμό. Μα η ανακολουθία πράξης και ιδέας τον βαραίνει περισσότερο από όλες τις απαρνήσεις. Από αυτήν υποφέρει σαν μουσικός που δεν ανέχεται το φάλτσο. Ο μουσικός σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελε να ζήσει μέσα σε ήχους παράφωνους. Έτσι κι εγώ. Η δυσαρμονία μου είναι ο μεγαλύτερος πόνος μου. Πώς ονομάζεται η προσπάθεια συναρμογής ιδέας και πράξης? Αρετή. Η αρετή γνωρίζει ανταμοιβή. Ανταμοιβή μονάχη τον εαυτό της. Τι σημαίνει αυτό? Δύο πράγματα. Πρώτον, αν σκέφτομαι την ανταμοιβή, δεν είμαι ενάρετος.
Πρώτο γνώρισμα της αρετής, η αδιαφορία. Δεύτερον, η απαθής αρετή γεννάει την ευτυχία. Τι είναι η ευτυχία? Η κατάσταση της ψυχής που αισθάνεται ελεύθερα από όλα τα εξωτερικά δεσμά, τέλεια εναρμονισμένη με τον εαυτό της. Δεν υπάρχει λοιπόν ευτυχία παρόταν δεν έχουμε πια ανάγκη να προσπαθούμε και η ευτυχία είναι απότοκος της αρετής? Ο σοφός πάντα έχει ανάγκη τον αγώνα και την αρετή. Αλήθεια όμως, ευτυχία δεν υπάρχει παρά στη μη αυτοσπαρασόμενη ψυχή. Είμαστε δυστυχισμένοι στο κυνήγι της σοφίας? Όχι. Κάθε νίκη προσμένοντας την ευτυχία φέρνει χαρά. Τι είναι η χαρά? Το πέρασμα από ένα μικρότερο σε ένα μεγαλύτερο βαθμό τελείωσης. Το αίσθημα ότι βαδίζουμε προς την ευτυχία. Διακρίνεται με μια σύγκριση τη χαρά από την ευτυχία. Ένα πλάσμα πράο, αναγκασμένο να παλεύει, καταφέρνει μια νίκη πλησιάζοντας την ειρήνη. Αισθάνεται χαρά. Φτάνει κάποτε σε μια ειρήνη αδιατάρακτη. Να η ευτυχία. Πρέπει να προσπαθούμε να κατακτήσουμε την ευτυχία και την τελείωση αμέσως μόλις τις εννοήσουμε. Σπάνια μπορούμε να φτάσουμε γρήγορα στην τελείωση δίχως απερισκεψία. Τι κίνδυνο διατρέχουν οι ανυπόμονοι? Να αποθαρρυνθούν και να κάνουν πίσω. Πώς να προετοιμαστώ για την τελείωση? Περνώντας από τον επίκουρο στον επίκτητο. Τι θέλετε να πείτε? Πρέπει πρώτα να υιοθετήσουμε την οπτική του επίκουρου και να διαχωρίσουμε τις φυσικές από τις επινοημένες ανάγκες. Όταν καταφέρουμε να περιφρονήσουμε στην πράξη κάθε διπεριτό για τη ζωή, να σχαθούμε τα λούσα και το βόλεμα, να γευτούμε τη φυσική γλύκα των απλών τροφών και ποτών, το σώμα και η ψυχή μας να γνωρίσουν την ευγένεια του ψωμιού και του νερού, τότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Ποιο βήμα θα μας μένει? Να καταλάβουμε ότι ακόμη και δίχως ψωμί και νερό θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Και στην αρρώστια την πιο φρικτή, αβοήθητη, πεθαίνοντας μέσα στους πόνους και μέσω ολονών τις βρισχές, ευτυχισμένοι. Μπορούν όλοι να ανέβουν στην κορυφή του της σοφίας? Μπορεί όποιος έχει καλή θέληση, όποιος αισθάνεται μια φυσική κλίση για τον ατομικισμό. Ποιος ο πνευματικός δρόμος για την κορυφή τούτη? Η στοϊκή διδασκαλία των πραγματικών αγαθών και δεινών. Πώς αλλιώς θα την ορίζαμε? Διδασκαλία όσων εξαρτώνται και όσων δεν εξαρτώνται από εμάς. Τι εξαρτάται από εμάς? Οι γνώμες μας, οι επιθυμίες, οι κλίσεις, οι αποστροφές μας. Με λίγα λόγια, κάθε εσωτερική μας κίνηση. Και τι δεν εξαρτάται από εμάς? Το σώμα, οι πολυτέλειες, η φήμη, τα αξιώματα, δηλαδή ό,τι δεν είναι μέσα μας. Ποια τα γνωρίσματα των πραγμάτων που εξαρτώνται από εμάς? Είναι από τη φύση τους ελεύθερα, τίποτα δεν τα φυλακίζει, φραγμό δεν έχουν κανέναν. Ποια τα γνωρίσματα των πραγμάτων που δεν εξαρτώνται από εμάς? Μένουν ανίσχυρα, δουλικά, δεμένα σε χίλια εμπόδια και περιορισμούς, ολότελα ξένα στον άνθρωπο. Πώς αλλιώς ονομάζονται? Λέγονται και ασήμαντα. Γιατί? Γιατί κανένα δεν είναι πραγματικό αγαθό ή δεινό. Τι παθαίνει εκείνος που παίρνει τα ασήμαντα για αγαθά ή δεινά? Βρίσκει παντού φραγμούς, πικραίνεται, θολώνει, γκρινιάζει για τα πράγματα και τους ανθρώπους. Δεν δοκιμάζει και κάποιο άλλο μεγαλύτερο κακό? Γίνεται σκλάβος της επιθυμίας και του φόβου. Πώς είναι όποιος ξέρει ότι όντως τα πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς στερούνται σημασίας? Ελεύθερος. Κανείς δεν μπορεί να τον αναγκάσει να κάνει κάτι που δεν θέλει ή να τον εμποδίσει για κάτι που θέλει. Δεν παραπονιέται για τίποτα και για κανέναν. Η αρρώστια, η φυλακή, η φτώχεια για παράδειγμα δεν περιορίζουν την ελευθερία μου. Τα έξω από μένα μπορούν να περιορίσουν την ελευθερία μονάχα του σώματος και των κινήσεών μου. Δεν στέκονται εμπόδιο στη θέλησή μου, εφόσον βέβαια δεν έχω την τρέλα να θέλω ό,τι δεν εξαρτάται από μένα. Μου φτάνει όσο ζωή η θεωρία του επίκουρου. Αν έχω τα απαραίτητα και κρατάω καλά, ναι. Με εξομοιώνει στη χαρά μου με τα ζώα που δεν πλάθουν έγνοιες και βάσανα χειμερικά. Όμως την αρρώστια και την πείνα δεν μου φτάνει. Αρκεί για τις κοινωνικές σχέσεις. Για τις σημερινές, ναι. Μου απελευθερώνει από όλους τους τυράννους που έχουν εξουσία μονάχα στο τσόφλι μου. Υπάρχουν κοινωνικές συνθήκες όπου δεν αρκεί. Δεν αρκεί αν ο τύραννος μπορεί να μου στερήσει το ψωμί, να με σκοτώσει ή να με βασανίσει σωματικά. Ποιον ονομάζεται τύραννο? Οποιονδήποτε θαρρεί, ως ελέγχοντας τα σήματα, τα αίχια μου ή το σώμα μου, ελέγχει και τη θέλησή μου. Οποιονδήποτε πάει να μου αλλάξει την ψυχή με μέσα άλλα και όχι με πειθό. Υπάρχουν ατομικιστές που θα αρκούνταν στον επικουρισμό. Όποιο και να είναι το παρόν μου, το μέλλον το αγνοώ. Δεν ξέρω αν σε κάποια καμπή της ζωής μου ενεδρεύει μεγάλη επίθεση, όπου ο επικουρισμός δεν θα αρκεί. Πρέπει λοιπόν, αφού έφτασα στην επικουρική σοφία, να κουραστώ, να αυτοχυρωθώ περισσότερο, ίσαμε να κατακτήσω τη στοική ατροσία. Πώς θα ζήσω σε ησυχία, ζώντας ήρεμα και λιτά σαν τον επίκουρο, αλλά με το πνεύμα του επίκτητου? Ωφελεί στην αυτοτελείωση να ακολουθεί κανείς πρότυπα σαν του Σοκράτη, του Ιησού ή του επίκτητου? Αυτός είναι ασφαλερός δρόμος. Γιατί? Έχω τη δικιά μου αρμονία να πραγματώσω, όχι ενός άλλου. Υπάρχει ένα είδος καθηκόντων, δύο, τα καθολικά και τα προσωπικά. Ποια ονομάζεται καθολικά?
τα αυτόθετα σε κάθε σοφό και προσωπικά καθήκοντα αυτόθετα μονάχα σε μένα. Υπάρχουν όμως καθήκοντα προσωπικά. Ναι, είμαι μια ύπαρξη καθορισμένη σε συνθήκες συγκεκριμένες. Έχω δεδομένη φυσική και διανοητική δύναμη με λίγα ή πολλά αγαθά. Έχω ένα παρελθόν να συνεχίσω, να παλέψω ενάντια σε ένα πεπρωμένο εχθρικό ή να αγκαλιάσω ένα πεπρωμένο φιλικό. Διαχωρίστε με ένα απλό σχήμα τα προσωπικά από τα καθολικά καθήκοντα. Όλα τα καθολικά καθήκοντα είναι αναχωρητικά. Τα συνημμένα με την πράξη είναι προσωπικά. Ακόμα και στις σπάνιες περιπτώσεις που η πράξη επιβάλλεται σε όλους, στις λεπτομέρειές της θα φέρει τη σφραγίδα εκείνου που την κάνει σαν υπογραφή ενός καλλιτέχνη της ηθικής. Μπορεί το προσωπικό καθήκον να εναντιωθεί στο καθολικό? Όχι. Μοιάζει με το λουλούδι. Δεν ανθίζει παραπάνω στον βλαστό. Τα προσωπικά μου καθήκοντα είναι εκείνα του Σοκράτη, του Ιησού ή του Επίκτητου? Τίποτα δεν έχουν κοινό, εκτός αν διάγω αποστολικό βίο. Ποιος θα μου γνωρίσει τα προσωπικά και καθολικά μου καθήκοντα? Η συνείδησή μου. Πώς θα μου γνωρίσει τα καθολικά μου καθήκοντα? Λέγοντάς μου τι να περιμένω από κάθε σοφό. Πώς τα προσωπικά? Λέγοντάς μου τι πρέπει να αξιώνω από τον εαυτό μου. Υπάρχουν καθήκοντα δύσκολα. Για τον σοφό δεν υπάρχει καθήκον δύσκολο. Προτού φτάσω στη σοφία, η σκέψη του Σοκράτη, του Ιησού, του Επίκτητου δεν θα μου είναι χρήσιμη στις αναποδιές? Ενδεχομένως. Ποτέ μου όμως δεν θα υψώσω τους μεγάλους αυτούς ατομικιστές σε πρότυπα. Και πώς να τους θεωρήσω? Ως πηξίδες. Και δεν θα θέλω να λογοδοτώ σε αυτούς για τις πράξεις μου. Υπάρχουν σφάλματα βαριά και ελαφριά. Κάθε σφάλμα που προτού το διαπράξουμε, το αναγνωρίζουμε ως σφάλμα, είναι κατά ανάγκη βαρύ. Για να σταθμίσω την κατάστασή μου ή κάποιου άλλου στο δρόμο για τη σοφία, δεν μπορώ θεωρητικά να διακρίνω σφάλματα βαριά και ελαφριά? Μπορώ. Ποιο θα έλεγα ελαφρύ σφάλμα? Κανονικά, εκείνο που θα επέκρινε ο Επίκτητος και όχι ο Επίκουρος. Και βαρύ, εκείνο που θα στυλίτευε ως και ο Επίκης Επίκουρος. Κεφάλαιο 3. Για τις σχέσεις των προσώπων. Διατυπώστε τον κανόνα των καθηκόντων απέναντι στους άλλους. Θα αγαπάς τον διπλανό σου όπως τον εαυτό σου και τον Θεό σου πάνω απ' όλα. Ποιος είναι ο διπλανός μου, οι άλλοι άνθρωποι? Γιατί τους αποκαλείτε διπλανούς μου? Γιατί με το χάρισμα της λογικής και της βούλησης είναι δίπλα μου περισσότερο από τα ζώα. Τι έχουν κοινό με μένα τα ζώα? Ζωή, αίσθηση, διάνοια. Τα κοινά μας τούτα γνωρίσματα μου δημιουργούν καθήκοντα απέναντι στα ζώα. Το καθήκον να μην τα βασανίζω, να τα στερώ από αχρίαστο πόνο και να μην τα σκοτώνω αν δεν χρειάζεται. Ποιο δικαίωμα μου δίνει η απουσία λογικής και βούλησης στα ζώα? Αφού δεν είναι πρόσωπα, έχω το δικαίωμα στο μέτρο των δυνάμεών τους να εξυπηρετούμε μετατρέποντάς τα σε όργανα. Έχω το ίδιο δικαίωμα και με τους ανθρώπους? Δεν έχω ποτέ το δικαίωμα να δω ένα πρόσωπο ως μέσον. Κάθε πρόσωπο είναι ένας σκοπός, ένα τέλος. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω παρά τις υπηρεσίες που θα με παράσχουν με τη θέλησή τους από καλοσύνη ή σε αντάλλαγμα άλλων υπηρεσιών. Υπάρχουν φυλές κατώτερες? Όχι. Ευγενής μπορεί να ανθίσει σε κάθε φυλή. Δεν υπάρχουν άτομα κατώτερα αν ικανά για λογική και βούληση? Εξαιρουμένου του τρελού, καθένας είναι ικανός για λογική και βούληση. Μα πολλοί δεν ακούν παρά τα πάθη τους και έχουν μόνο παραξενιές. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται εκείνοι που έχουν την αξίωση να εξουσιάζουν. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τους λειψούς τούτους. Όχι. Πρέπει να τους θεωρήσω σαν παιδάκια μη ανάπτυκτα που ίσως αύριο ξυπνήσει μέσα τους ο άνθρωπος. Τι θα σκεφτώ για τις διαταγές εκείνων που έχουν τάση να εξουσιάζουν? Μια διαταγή είναι παραξενιά παιδιού ή φαντασιοκοπία τρελού. Πώς πρέπει να αγαπάω τον διπλανό μου, όπως τον εαυτό μου, που θα πει με τον ίδιο τρόπο που πρέπει να αγαπάω τον εαυτό μου? Ποιος θα μου μάθει πώς να αγαπώ τον εαυτό μου? Το δεύτερο κομμάτι του κανόνα, παραπάνω. Επαναλάβετε το. Θα αγαπάς το Θεό σου πάνω απ' όλα. Τι είναι Θεός? Η λέξη έχει πλήστες σημασίες, διαφορετικές σε κάθε θρησκεία ή μεταφυσική, ενώ έχει και ένα νόημα ηθικό. Ποια η ηθική διάσταση της λέξης Θεός? Θεός είναι η λέξη για την ηθική τελείωση. Τι σημαίνει στον κανόνα της αγάπης το κτητικό σου, θα αγαπάς το Θεό σου? Ο Θεός μου είναι η ηθική μου τελείωση. Τι πρέπει να αγαπώ πάνω απ' όλα? Τη λογική μου, την ελευθερία μου, την εσωτερική μου αρμονία, την ευτυχία μου. Να άλλα ονόματα του Θεού μου. Ο Θεός μου απαιτεί θυσίες. Απαιτεί να του θυσιάζω τις επιθυμίες και τους φόβους μου, να περιφρενώ τα ψευτοαγαθά και να είμαι πτωχός στο πνεύματι. Τι απαιτεί ακόμα? Να είμαι έτοιμος να του θυσιάσω την ευαισθησία μου και στην ανάγκη τη ζωή μου. Τι θα αγαπήσω λοιπόν στο διπλανό μου? Θα αγαπήσω τον Θεό του, τη λογική, την εσωτερική αρμονία, την ευτυχία του. Δεν έχω καθήκοντα και απέναντι στην ευαισθησία του διπλανού μου. Τα ίδια που έχω και απέναντι σε εκείνη των ζώων ή στη δικιά μου. Εξηγήστε. Δεν θα προκαλέσω σε κανέναν άλλον, ούτε και στον εαυτό μου, αχρίαστο πόνο. Μπορώ να προκαλέσω πόνο χρήσιμο? Με την πράξη όχι.
Ωστόσο, κάποιες αναγκαίες αποχές θα προκαλέσουν πόνο σε κάποιον άλλον ή σε εμένα. Θα πρέπει όμως να θυσιάζω το Θεό μου στην ευαισθησία του άλλου ή στη δικιά μου. Ποια τα καθήκοντά μου απέναντι στη ζωή του άλλου? Δεν πρέπει να σκοτώσω ή να πληγώσω το διπλανό μου? Δεν έχουμε κάποια φορά δικαίωμα να σκοτώσουμε. Στην περίπτωση νόμιμης άμυνας, μοιάζει η ανάγκη να επιβάλλει το δικαίωμα στο φόνο. Ωστόσο, σχεδόν πάντα, αν είμαι αρκετά γενναίος, θα παραμείνω ψύχραιμος και θα σωθώ χωρίς να σκοτώσω. Δεν είναι περισσότερο άξιο να υποστώ την επίθεση δίχως να αμυνθώ? Η αποχή είναι αλήθεια εδώ σημάδι αρετής ανώτερης, η πράγματι ηρωική λύση. Ως προς τον πόνο του αλουνού, δεν υπάρχουν αποχές άδικες που ισοδυναμούν με μαχθηρές πράξεις? Υπάρχουν. Αν αφήσω να πεθάνει όποιον μπορώ δίχως έγκλημα να σώσω, είμαι σκέτος δολοφόνος. Παραθέστε ένα σχετικό απόφθεγμα του Μποσιέ. Τούτος ο άσπλαγνος λεφτάς έκδισε τον φτωχό γιατί δεν τον έντισε, τον έσφαξε άκαρδα γιατί δεν του έδωσε φαΐ. Τι πιστεύετε για την ειλικρίνεια? Η ειλικρίνεια είναι το πρώτο μου καθήκον απέναντι στους άλλους και στον εαυτό μου. Μαρτυρία που ο Θεός μου απαιτεί σαν αδιάκοπη θυσία, φλόγα που πρέπει να κρατήσω για πάντα άσβεστη. Ποια η πιο αναγκαία ειλικρίνεια? Να δώσω ανοιχτά την ηθική μου. Η αμέσως επόμενη, η ειλικρίνεια στην έκφραση των συναισθημάτων μου. Η ακρίβεια στην παράθεση των γεγονότων είναι ασήμαντη? Λιγότερο σημαντική από την κεφαλαιώδη φιλοσοφική και συναισθηματική ειλικρίνεια. Ο σοφός βέβαια δεν την παραγνωρίζει. Πόσα είδη ψέματος υπάρχουν? 3. Το κακόβουλο, το γαλήφικο, το παιχνιώδες. Τι είναι κακόβουλο ψέμα? Εκείνο που έχει σκοπό να βλάψει τον άλλον. Τι πιστεύετε για το κακόβουλο ψέμα? Είναι έγκλημα και δειλία. Ποιο ονομάζεται γαλήφικο ψέμα? Εκείνο που έχει σκοπό να πλήξει την ωφέλεια τη δικιά μου ή του αλουνού. Τι πιστεύετε για το γαλήφικο ψέμα? Όταν δεν είναι βλαβερό, ο σοφός δεν ψέγει εκείνο που το λέει. Ωστόσο, ο ίδιος το αποφεύγει. Γίνεται καμιά φορά απαραίτητο, αν μπορεί ένα ψέμα να γίνει απαραίτητο, όταν λέγοντάς το σώζουμε για παράδειγμα τη ζωή κάποιου? Σε αυτή την περίπτωση, ο σοφός θα πει ένα ψέμα που αφορά αποκλειστικά στα γεγονότα. Αλλά σχεδόν πάντοτε, αντί να πει ψέματα, θα αρνηθεί να απαντήσει. Επιτρέπεται το παιχνίωδες ψέμα? Ο σοφός το απαγορεύει στον εαυτό του. Γιατί? Θυσιάζει για ένα παιχνίδι το κύρος του λόγου, το οποίο αν διατηρηθεί, ίσως ωφελήσει τον άλλον. Ο σοφός απαγορεύει στον εαυτό του το πλασματικό. Το δεδηλωμένα πλασματικό ποτέ. Του έρχεται μάλιστα να εκφράζεται και με παραβολές, παραμύθια, συμβολισμούς ή μύθους. Πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις άντρα και γυναίκας? Όπως όλες οι σχέσεις μεταξύ προσώπων, απόλυτα ελεύθερες και από τις δυο μεριές. Υπάρχει άλλος κανόνας για τις σχέσεις αυτές? Πρέπει να είναι έκφραση αμοιβαίας ειλικρίνειας. Τι πιστεύετε για τον έρωτα? Από τα σήμαντα πράγματα, ο αμοιβαίος έρωτας είναι το ομορφότερο. Ακραγγίζει την αρετή. Ο έρωτας εξευγενίζει τη συνουσία. Η δίχως έρωτας συνουσία είναι κρίμα? Αν είναι συνάντηση δύο πόθων και ειδονών, κρίμα δεν είναι. Κεφάλαιο 4. Περί κοινωνίας. Να έχω σχέσεις μονάχα με άτομα συγκεκριμένα? Όχι μόνο, σχετίζομαι και με διάφορες κοινωνικές ομάδες και εν γέννη με την κοινωνία. Και τι είναι η κοινωνία? Συγκέντρωση ατόμων προς κοινό έργο. Μπορεί ένα κοινό έργο να είναι καλό? Υπό ορισμένες συνθήκες ίσως. Ποιες? Το κοινό έργο θα είναι καλό αν από αμοιβαία αγάπη ή από αγάπη για το έργο οι εργάτες δρούν όλοι ελεύθερα και αν οι προσπάθειές τους, αθριζόμενες και αλληλοϋποστηριζόμενες, συντονίζονται αρμονικά. Έχει πράγματι το κοινωνικό έργο έναν τέτοιο χαρακτήρα ελευθερίας? Όχι. Καμιά ελευθερία δεν χαρακτηρίζει το κοινωνικό έργο. Οι εργάτες είναι αλληλοϋποταγμένοι. Οι προσπάθειές τους δεν είναι αυθόρμητες και αρμονικές πράξεις αγάπης, παρά τριγμή βίας. Τι συμπεραίνεται για το χαρακτήρα του κοινωνικού έργου? Το κοινωνικό έργο είναι κακό? Τι πιστεύει ο σοφός για την κοινωνία? Τη θεωρεί περιορισμό, αισθάνεται κοινωνικός όπως αισθάνεται και θνητός. Ποια η στάση του απέναντι στους περιορισμούς? Ο σοφός θεωρεί τους περιορισμούς υλικές αναγκαιότητες και τους υπομένει φυσικά, με απάθεια. Για εκείνον που οδεύει προς τη σοφία, τι συνιστούν οι περιορισμοί? Κινδύνους. Γιατί? Εκείνος που δεν διακρίνει ακόμα στην πράξη με ακλόνητη σιγουριά τα ασήμαντα από τα εξαρτώμενα από αυτόν πράγματα, κινδυνεύει να πάρει τους υλικούς περιορισμούς ως δίθεν ηθικούς. Τι πρέπει να κάνει ο ατελής ατομικιστής μπρος στην κοινωνική μέγενη? Πρέπει να προασπίσει τη λογική και τη θέλησή του. Θα αποτινάξει τις προκαταλήψεις που μπολιάζει η κοινωνία στους άλλους. Δεν θα την αγαπήσει, ούτε θα τη μισήσει. Θα απελευθερωθεί λίγο-λίγο από κάθε φόβο και επιθυμία. Θα τραβήξει κατά τη σοφία της αυτάρκειας, την τέλεια απάθεια. Ο σοφός ελπίζει σε μια καλύτερη κοινωνία? Ο σοφός αποφεύγει οποιαδήποτε ελπίδα. Πιστεύει στην πρόοδο? Παρατηρεί ότι ελάχιστη είναι η σοφή σε κάθε εποχή και ότι δεν υπάρχει πρόοδος ηθική. Χαίρεται με τις υλικές πρόοδους?
Ο σοφός βλέπει ότι οι υλικές πρόοδοι αποσκοπούν να πληθύνουν τις επίπλαστες ανάγκες των μεν και τη δουλεία των δε. Η υλική πρόοδος του μοιάζει βάρος ολοένα αυξανόμενο που βυθίζει την ανθρωπότητα βαθύτερα μέσα στη λάσπη και τον πόνο. Η εφεύρεση τελειοποιημένων μηχανών δε μειώνει τον ανθρώπινο μόχθο. Η εφεύρεση μηχανών πάντοτε επιβάρυνε την εργασία, την έκανε περισσότερο δυσάρεστη και λιγότερο αρμονική. Αντικατέστησε την ελεύθερη και σπιρτόζω αυτοβουλία με μια ακρίβεια κινήσεων δουλική και φοβισμένη. Μετέτρεψε τον εργάτη από χαρούμενο αφέντη του εργαλείου σε άτολμο σκλάβο της μηχανής. Πώς η μηχανή, ενώ πολλαπλασιάζει τα προϊόντα, δεν μειώνει την ποσότητα εργασίας που παρέχεται? Ο άνθρωπος είναι άπλιστος και η τρέλα των επινοημένων αναγκών μεγαλώνει όσο την ικανοποιούμε. Ο ανόητος. Όσο περισσότερα άχρηστα πράγματα έχει, τόσο περισσότερα θέλει. Ο σοφός επιδίδεται σε κάποια κοινωνική δράση. Ο σοφός παρατηρεί ότι για να υπάρξει κοινωνική δράση πρέπει να επηρεαστούν τα πλήθη και ότι τα πλήθη δεν τα κινεί ποτέ η λογική παρά το πάθος. Δεν θεωρεί όμως πως έχει το δικαίωμα να διαγείρει τα πάθη των ανθρώπων. Η κοινωνική δράση του μοιάζει τυραννία και αρνείται κάθε συμμετοχή. Ο σοφός δεν είναι εγωιστής να λησμονεί την ευτυχία του λαού. Ο σοφός ξέρει ότι οι λέξεις αυτές, ευτυχία του λαού, δεν έχουν κανένα νόημα. Η ευτυχία είναι εσωτερική και προσωπική, από μέσα μας μόνο ξεπηγάζει. Δεν συμπονάει λοιπόν ο σοφός τους καταπιεσμένους. Ο σοφός γνωρίζει ότι ο καταπιεσμένος που κλαίγεται λαχταράει να γίνει καταπιεστής. Τον ανακουφίζει όσο μπορεί, όμως δεν πιστεύει πως η κοινή δράση σώζει. Ο σοφός λοιπόν δεν πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις. Βλέπει ότι οι μεταρρυθμίσεις αλλάζουν μόνο το όνομα, όχι τα ίδια τα πράγματα. Ο δούλος έγινε δουλοπάρικος και ύστερα μισθωτός. Το λεξιλόγιο μονάχα μεταρρυθμίσαμε. Ο σοφός αδιαφορεί για τέτοιες φιλολογίες. Ο σοφός είναι επαναστάτης. Η εμπειρία του δείχνει ότι τα αποτελέσματα των επαναστάσεων ποτέ δεν διαρκούν. Η λογική του λέει πως το ψέμα δεν νικέται με ψέμα και πως η βία δεν καταργείται με βία. Τι σκέφτεται ο σοφός για την αναρχία? Θεωρεί πως η αναρχία είναι αφέλεια. Γιατί? Ο αναρχικός πιστεύει ότι το κράτος περιορίζει την ελευθερία. Ελπίζει εξαλείφοντας το κράτος να διευρύνει την ελευθερία. Δεν έχει δίκιο. Όχι. Ο πραγματικός περιορισμός δεν είναι το κράτος, αλλά η κοινωνία. Η κυβέρνηση είναι άλλο ένα απότοκο της κοινωνίας. Δεν καταστρέφουμε το δέντρο, κόβοντας απλά ένα κλαδί. Γιατί ο σοφός δεν εργάζεται για την καταστροφή της κοινωνίας? Η κοινωνία είναι αναπόφευκτη, σαν τον θάνατο. Σε υλικό επίπεδο δεν έχουμε καμία δύναμη εναντίον τέτοιων περιορισμών. Όμως ο σοφός θα καταστρέψει μέσα του το σεβασμό και το φόβο για την κοινωνία, όπως θα εξαλείψει και το φόβο του θανάτου. Αδιαφορεί για την πολιτική ή κοινωνική μορφή του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, όπως μένει απαθής και στο πώς θα τον βρει ο θάνατος. Ο σοφός λοιπόν δεν θα έχει ποτέ καμιά κοινωνική δράση. Ξέρει ότι όπως αν εξαφανίζεται το νερό της θάλασσας, η κοινωνική αδικία δεν εξαλείφεται. Αλλά σπέβδει να σώσει έναν καταπιεσμένο από μια αδικία συγκεκριμένη, όπως θα βουτούσε στο νερό να σώσει έναν που πνίγεται. Κεφάλαιο 5. Περί κοινωνικών σχέσεων. Η εργασία είναι αναγκαιότητα κοινωνική ή φυσική. Είναι φυσικός νόμος που η κοινωνία τον έχει κάνει επαχθή. Πώς η κοινωνία καθιστά δυσβάσταχτο τον φυσικό νόμο της εργασίας? Με τρεις τρόπους. Πρώτον, απαλλάσσει αυθαίρετα κάποιους ανθρώπους από κάθε εργασία, φορτώνοντας το βάρος στους υπόλοιπους. Δεύτερον, απασχολεί πολλούς σε άχρηστα επαγγέλματα, σε κοινωνικά λειτουργήματα. Τρίτον, πολλαπλασιάζει ολονών και ιδιαίτερα των πλούσιων τις επινοημένες ανάγκες, επιβάλλοντας στο φτωχό προς ικανοποίησή τους την ανάλογη απέσια δουλειά. Γιατί βρίσκεται φυσικό το νόμο της εργασίας? Γιατί το σώμα μου έχει φυσικές ανάγκες που μόνο τα προϊόντα της δουλειάς θα ικανοποιήσουν. Δεν θεωρείται λοιπόν εργασία παρά μόνο τη χειρονακτική? Αναμφίβολα. Το πνεύμα δεν έχει φυσικές ανάγκες? Η μόνη φυσική ανάγκη των διανοητικών μας λειτουργιών είναι η εξάσκηση. Το πνεύμα μένει πάντοτε παιδί που έχει ανάγκη την κίνηση και το παιχνίδι. Δεν χρειάζονται εξειδικευμένοι εργάτες να δημιουργούν για το πνεύμα συνθήκες παιχνιδιού. Το θέαμα της φύσης, η παρατήρηση των παθών των ανθρώπων, η απόλαυση των συνομιλιών θα αρκούσαν για φυσικές ανάγκες του πνεύματος. Καταδικάζεται λοιπόν την τέχνη, την επιστήμη και τη φιλοσοφία? Όχι, δεν τις ακυρώνω. Όπως ο έρωτας είναι ευγενής όσο μένουν αδιάφορες. Την ειδονή που αισθάνομαι όταν δίνομαι στην τέχνη, την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τον έρωτα, δεν πρέπει να την αμείβει εκείνος που γεύεται αυτές τις απολαύσεις. Όμως υπάρχουν καλλιτέχνες που δημιουργούν με πόνο και λόγοι που ερευνούν με κόπο. Αν ο πόνος ξεπερνάει την ευχαρίστηση, δεν βλέπω γιατί οι δύστιχοι αυτοί να μην απέχουν. Θα απαιτούσατε λοιπόν από τον καλλιτέχνη και τον λόγιο εργασία χειρονακτική? Η φύση την απαιτεί, το ίδιο και από τους ερώμενους, επιβάλλοντάς τους υλικές ανάγκες. Και ο ανάπηρος έχει υλικές ανάγκες. Δεν θα είστε όμως τόσο σκληρός να το επιβάλλετε μια αναγκαρία που δεν μπορεί να κάνει.
Αναμφίβολα. Ωστόσο, δεν θεωρώ αναπηρίες την ομορφιά του σώματος ή τη δύναμη της σκέψης. Ο ατομικιστής λοιπόν θα δουλεύει με τα χέρια του. Ναι, όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί η κοινωνία κατέστησε ανέφικτη την υπακοή στο φυσικό νόμο. Δεν υπάρχει μισθωτή χειρονακτική εργασία για όλους. Συνήθως, μειούμαστε στον ατομικισμό πολύ αργά για να μάθουμε κάποιο χειρονακτικό επάγγελμα. Η κοινωνία έκλεψε από όλους, δίνοντας μόνο σε ορισμένους το σπουδαίο όργανο της χειρονακτικής εργασίας, τη γη. Ο ατομικιστής μπορεί λοιπόν στην εφιστάμενη κατάσταση των πραγμάτων να ζήσει από ένα επάγγελμα που δεν το θεωρεί πραγματική εργασία? Μπορεί. Ο ατομικιστής μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος? Ναι, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί κάθε υπηρεσία. Από ποιες υπηρεσίες θα απήχε? Από κάθε θέση διοικητικής, δικαστικής ή στρατιωτικής εξουσίας. Δεν θα είναι διευθυντής ή αστυνομικός, αξιωματούχος, δικαστής ή δήμιος. Γιατί? Ο ατομικιστής δεν μπορεί να αριθμείται στους τυράννους. Ποιες θέσεις θα δέχονταν, όσες δεν βλάπτουν τον άλλον? Πέραν αυτών που αμείβει το κράτος, δεν υπάρχουν επαγγέλματα βλαπτικά από τα οποία θα απέχει ο ατομικιστής? Υπάρχουν. Αναφέρατε κάποια. Ληστής, τραπεζίτης, προαγωγός, εργατοπατέρας. Ποιες θα είναι οι σχέσεις του ατομικιστή με τους κοινωνικά κατώτερούς του? Θα σέβεται την προσωπικότητα και την ελευθερία τους. Δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι το επαγγελματικό καθήκον είναι πλασματικό. Για εκείνον, μόνη ηθική πραγματικότητα, το ανθρώπινο καθήκον. Δεν θα λησμονεί ότι οι ιεραρχίες είναι ανοησίες και θα δρά φυσικά, όχι κοινωνικά, με τους ανθρώπους που το κοινωνικό ψέμα κατέστησε κατώτερούς του, μα η φύση τους έκανε ίσους του. Ο ατομικιστής θα συναγελάζεται με τους κοινωνικά κατώτερούς του. Θα τους αποφεύγει, σε σημείο όμως να μην τους πληγώνει. Θα τους βλέπει λίγο, από φόβο μην τους βρει κοινωνικούς και όχι φυσικούς, δηλαδή δούλους, εξοργισμένους ή εχθρικούς. Ποιες θα είναι οι σχέσεις του με τους συνεργάτες ή τους συναδέλφους του? Θα είναι ευγενικός και εξυπηρετικός, όμως θα τους αποφεύγει, χωρίς όσο μπορεί να τους προσβάλλει. Γιατί? Για να προφυλαχτεί από δύο ύπουλα φίδια, το αγελαίο πνεύμα και την επαγγελματική αποβλάκωση. Πώς θα συμπεριφέρεται ο ατομικιστής απέναντι στους κοινωνικά ανώτερούς του? Δεν θα ξεχνά ότι μιλάνε πάντα για πράγματα ασήμαντα. Θα τους ακούει αδιάφορα και θα απαντάει όσο το δυνατόν λιγότερο. Δεν θα τους αντικρούει. Δεν θα υποδεικνύει μεθόδους που θα του φαίνονταν καλύτερες. Θα αποφεύγει κάθε άχρηστη συνομιλία. Γιατί? Γιατί ο κοινωνικά ανώτερος είναι συνήθως ένα παιδί καινόδοξο και κακομαθημένο. Αν ο κοινωνικά ανώτερος διατάξει όχι κάτι ασήμαντο, μα μια αναδικία ή σκληρότητα, τι θα κάνει ο ατομικιστής? Θα αρνηθεί να υπακούσει. Η ανυπακοή δεν θα τον μπλέξει σε κινδύνους? Όχι. Να γίνεις όργανο της αδικίας και του κακού είναι ο θάνατος της λογικής και της ελευθερίας. Αλλά η ανυπακοή σε άδικη διαταγή δεν θέτει σε κίνδυνο παρά το σώμα και τα υλικά αγαθά, δηλαδή τα ασήμαντα. Τι θα σκεφτεί ο ατομικιστής μπρος στην άδικη διαταγή? Θα πει από μέσα του στον άδικο επικεφαλής: είσαι μια σύγχρονη ενσάρκωση του τυράννου. Ο τύραννος όμως δεν έχει δύναμη μπρος στο σοφό. Θα εξηγήσει την άρνησή του να υπακούσει? Ναι, αν θεωρεί το διαφεντευτή ικανό να καταλάβει και να μην επαναλάβει το λάθος του. Σχεδόν πάντα ο διαφεντευτής αποδεικνύεται ανίκανος να καταλάβει. Τι θα κάνει λοιπόν ο ατομικιστής? Μπρος σε μια άδικη διαταγή, η ανυπακοή είναι καθήκον καθολικό. Ο τρόπος εξαρτάται από την προσωπικότητά μου. Πώς βλέπει ο ατομικιστής τη μάζα? Ως την κατεξοχήν κτηνώδη δύναμη της φύσης. Πώς δρά εντός μιας μάζας άκακης? Προσπαθεί να μην νιώσει ποτέ ότι συμπλέει, μην αφήνοντας ούτε στιγμή να βουλιάξει το πρόσωπό του. Γιατί? Για να μείνει ελεύθερος. Γιατί σύντομα ίσως θα ξεχυθεί ξαφνικά η μάζα αγριεμένη και εκείνος που θα έχει αρχίσει να αφομοιώνεται, εκείνος που πράγματι θα της ανήκει, δύσκολα θα αποσκυρτήσει την ώρα της ηθικής εκτόξευσης. Τι θα κάνει ο σοφός αν η μάζα αποπειραθεί μια αδικία ή μια βαρβαρότητα? Θα αντιταχθεί με όλα τα μέσα ευγενή ή ασήμαντα στην αδικία και τη βαρβαρότητα. Σε τι μέσα δεν θα καταφύγει ποτέ, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες? Ο σοφός δεν θα φτάσει ποτέ να πει ψέματα, να προσευχηθεί ή να κολακέψει. Δεινό ρητορικό μέσο η κολακία της μάζας. Ο σοφός την αρνιέται απόλυτα. Ο σοφός θα απίθυνε στη μάζα όπως ένα παιδί εγκόμια, δίνοντας και καλυμμένα, έντεχνα και με αγάπη, συμβουλές. Όμως θα ξέρει ότι άδειλα τα όρια και το τόλμημα παρακινδυνευμένο. Θα το ρισκάρει μόνο αν είναι σίγουρος, όχι μόνο για το στέρεο της ψυχής του, μα και για τη δεινότητα και την ακρίβεια του λόγου του. Ο σοφός θα καταθέσει μπρος στο δικαστήριο? Ποτέ. Γιατί? Κατάθεση στο δικαστήριο σημαίνει να θυσιάζεις στο είδωλο της κοινωνίας για πράγματα υλικά και ασήμαντα, αναγνωρίζοντας την τυραννία. Επιπλέον, είναι δειλία να επικαλείσαι για βοήθεια τη δύναμη ολονών. Τι θα κάνει ο σοφός αν κατηγορηθεί?
θα μπορούσε ανάλογα το χαρακτήρα του να πει την αλήθεια ή να αντιτάξει στην κοινωνική τυραννία την περιφρόνηση και τη σιωπή του. Αν ο ατομικιστής βρεθεί ένοχος, τι θα πει? Θα ομολογήσει το πραγματικό και φυσικό του σφάλμα, αντιδιαστέλλοντας το καθαρά προς το φαινομενικό και κοινωνικό που του φορτώνουν. Θα προσθέσει ότι την πραγματική του ποινή για το πραγματικό του σφάλμα του την ορίζει η συνείδησή του. Αλλά η κοινωνία που έχει δύναμη μόνο στα σήμαντα θα του επιβάλλει για το φαινομενικό σφάλμα του μια ψεύτικη ποινή. Αν ο σοφός είναι αθώος στη συνείδησή του, αλλά ένοχος μπροστά στους νόμους, τι θα πει? Θα εξηγήσει πως το κατανόμον έγκλημά του η φύση του αθώνει. Θα ομολογήσει την περιφρόνησή του για τον νόμο, την οργανωμένη αυτή αδικία και αδυναμία, που δεν έχει δύναμη πάνω μας παρά μόνο στο σώμα και στα έχεια μας, σε πράγματα ασήμαντα. Αν ο σοφός είναι αθώος μπροστά και στη συνείδησή του και στον νόμο, τι θα πει? Θα ομολογήσει απλά την αληθινή αθωότητά του. Αν καταδεχτεί να εξηγηθεί, θα διακηρύξει πως μονάχα η συνείδησή του τον νοιάζει και όχι ο νόμος. Ο σοφός θα γίνει μάρτυρας σε πολιτικά δικαστήρια? Δεν θα αρνηθεί να γίνει μάρτυρας για έναν δύστυχο καταπιεσμένο. Και σε ποινικά δικαστήρια μπρος στους ενόρκους? Ναι, αν ξέρει κάποια αλήθεια χρήσιμη για τον κατηγορούμενο. Αν ξέρει κάποια αλήθεια επιζήμια για τον κατηγορούμενο, θα σιωπήσει. Γιατί? Γιατί μια καταδίκη είναι πάντα άδικη και ο σοφός δεν συνεργεί στην αδικία. Γιατί λέτε ότι μια καταδίκη είναι πάντα άδικη? Γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καταδικάσει κάποιον άνθρωπο σε θάνατο ή να τον κλείσει φυλακή? Δεν διαφέρουν τα δικαιώματα της κοινωνίας από του ατόμου? Η κοινωνία ως άθροισμα ατόμων δεν μπορεί να έχει κάποιο δικαίωμα που κανένα άτομο δεν έχει. Όσα μηδενικά και να προσθέσεις το ένα στ' άλλο, πάντα μηδέν θα παίρνεις. Η κοινωνία δεν βρίσκεται σε νόμιμη άμυνα απέναντι σε κάποιους κακοποιούς. Το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας δεν διαρκεί παραπάνω από την ίδια την επίθεση. Θα γινόταν ο σοφός ποτέ ενορκός? Αν κληθεί να συμμετάσχει σε σώμα ενόρκων, μπορεί να αρνηθεί, μα και να δεχτεί. Και τι θα κάνει αν δεχτεί? Θα απαντάει πάντοτε όχι στην πρώτη ερώτηση. Ένοχος ο κατηγορούμενος? Η απάντησή του αυτή δεν θα είναι ψέμα κάποτε. Ποτέ δεν θα είναι ψέμα. Γιατί? Η ερώτηση του Προέδρου μπορεί να μεταφραστεί. Θέλετε να επιβάλλουμε κάποια ποινή στον κατηγορούμενο? Και εγώ είμαι αναγκασμένος να απαντήσω. Όχι, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να επιβάλλω ποινή σε κανέναν. Η σκέψη σας για τη μονομαχία? Κάθε επίκληση στη βία είναι κακή. Ωστόσο, η μονομαχία δεν βαραίνει τόσο όσο η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Γιατί? Δεν είναι δειλία, δεν καλεί σε βοήθεια και δεν εφαρμόζει ενάντια σέναν τη δύναμη όλων. Κεφάλαιο 6. Για τις θυσίες στα είδωλα. Μπορώ να θυσιάζω στα είδωλα του καιρού μου και του τόπου μου. Θα μπορούσα να αφήσω με απάθεια τα είδωλα να μου πάρω τα ασήμαντα. Μα πρέπει να υπερασπίσω ό,τι εξαρτάται από μένα και ανήκει στο Θεό μου. Πώς θα ξεχωρίσω το Θεό μου από τα είδωλα? Τον Θεό μου τον υπαγορεύει η συνείδησή μου μόλις γίνει φωνή δικιά μου και πάψει να ανοιχώ. Τα είδωλα είναι έργο της κοινωνίας. Ποιο άλλο είναι χαρακτηριστικό των ειδώλων? Ο Θεός μου ζητάει τη θυσία των ασήμαντων πραγμάτων. Τα είδωλα απαιτούν να θυσιάσω τον εαυτό μου. Εξηγήστε. Τα είδωλα κηρύττουν για αρετές τις δουλικότερες χαμέρπιες, πειθαρχία και παθητική υπακοή. Απαιτούν να θυσιάσω τη λογική και τη θέλησή μου. Τα είδωλα διαπράττουν και άλλα αδικήματα. Όχι μόνο θέλουν να καταστρέψουν το δικό μου, που είναι ανώτερό τους και εγώ δεν έχω ποτέ δικαίωμα να το εγκαταλείψω, θέλουν να τους θυσιάσω ό,τι διόλου δεν μου ανήκει, τη ζωή του διπλανού μου. Γνωρίζετε άλλα χαρακτηριστικά των ειδώλων? Ο αληθινός Θεός είναι αιώνιος και άπειρος. Πάντα και παντού πρέπει να υπακούω στη λογική μου. Τα είδωλα όμως αλλάζουν με τον καιρό και τον τόπο. Δείξτε πώς αλλάζουν με τον καιρό. Άλλοτε μου ζητούσαν να ακυρώσω τη λογική μου και να σκοτώσω το διπλανό μου για τη δόξα και εγώ δεν ξέρω ποιου θεού άλλου, έξω από μένα, ή για τη δόξα κάποιου βασιλιά. Σήμερα μου γυρεύουν τις ίδιες αισχρές θυσίες για την τιμή της πατρίδας, αύριο ίσως για την τιμή της φυλής, του χρώματος ή του κόσμου. Το είδωλο αλλάζει μονάχα όταν παίρνει άλλο όνομα. Το είδωλο αλλάζει συχνά, παρότι αποφεύγει να παίρνει άλλο όνομα. Αναφέρατε αλλαγές ειδώλου που δεν συνοδεύονται από αλλαγή ονόματος. Σε μια χώρα γειτονική, το είδωλο πατρίδα ήταν η Προσία. Σήμερα κάτω από το ίδιο όνομα είναι η Γερμανία. Ζητούσε από τον Πρόσο να σκοτώσει τον Βαβαρό. Αργότερα, από τον Πρόσο και τον Βαβαρό να σκοτώσουν τον Γάλλο. Ο κάτοικος της Σαβοίας και της Νίκαιας κινδύνεψαν το 1859 να προσκυνήσουν μια πατρίδα σε σχήμα μπότας, χάρη στα παιχνίδια της διπλωματίας, λάτρεψαν μια πατρίδα εξαγωνική. Ο Πολωνός ταλαντεύεται ανάμεσα σε ένα είδωλο νεκρό και ένα ζωντανό. Ο Αλσατός ανάμεσα σε δύο είδωλα ζωντανά, που και τα δύο αξιώνουν το όνομα πατρίδα. Ποια τα κύρια είδωλα σήμερα? Σε κάποιες χώρες ο βασιλιάς ή ο αυτοκράτορας, σε άλλες μια κάποια παράξενη απάτη ονόματι θέληση του λαού, παντού η τάξη, το κόμμα, η θρησκεία, η πατρίδα, η φυλή, το χρώμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την κοινή γνώμη με τα χίλια της ονόματα, από το πιο εμφαντικό τιμή
ίσα με το πιο χυδαίο και τυποτένιο, κουτσομπολιό. Το χρώμα είναι είδωλο επικίνδυνο. Το λευκό κυρίως ένωσε σε μια θρησκεία Γάλλους, Γερμανούς, Ρώσους και Ιταλούς, καταφέρνοντας να του θυσιάσουν όλοι αυτοί οι ευγενείς παπάδες το αίμα ενός μεγάλου αριθμού Κινέζων. Γνωρίζετε άλλα εγκλήματα λευκών. Αυτοί έκαναν όλη την Αφρική μια κόλαση, αυτοί ξεπάστρεψαν τους Ινδιάνους της Αμερικής και λιντσάρισαν τους μαύρους. Οι λάτρεις του λευκού χρώματος δεν προσφέρουν στο είδωλό τους παρά αίμα? Όχι, το υμνούν κιόλας. Αναφέρατε τους ένους τους. Θα τράβηγε πολύ η λιτανία. Αλλά όταν οι λευκοί διψούν για έγκλημα, η λειτουργία το βαφτίζει αναγκαιότητα του πολιτισμού και της πρόοδου. Η φυλή είναι είδωλο επικίνδυνο? Ναι, προπαντός όταν συμμαχεί με τη θρησκεία. Πείτε κάποια εγκλήματα τούτων των συμμάχων. Οι περσικοί πόλεμοι, οι κατακτήσεις των Σαρακινών, οι σταυροφορίες, η σφαγή των Αρμενίων, ο αντισημιτισμός. Ποιο είναι σήμερα το είδωλο το πιο αδιφάγο και καθολικά σεβαστό? Η πατρίδα. Τι ζητάει η πατρίδα? Στράτευση και πόλεμο. Μπορεί ο ατομικιστής να είναι στρατιώτης σε καιρό ειρήνης? Ναι, όσο δεν τον διατάζουν να εγκληματίσει. Τι κάνει ο σοφός σε καιρό πολέμου? Ο σοφός δεν ξεχνάει ποτέ τον νόμο του αληθινού Θεού, της λογικής. Δεν θα σκοτώσεις. Και προτιμάει να υπακούει στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Τι θα του υποδείξει να πράξει η συνείδησή του? Η πάγκινη συνείδηση σπάνια προστάζει συγκεκριμένες πράξεις. Φέρει σχεδόν πάντοτε προς αντιστάσεις. Δεν θα σκοτώσεις, ούτε θα πληγώσει το διπλανό σου, κι άλλο δεν λέει. Το πώς δεν έχει σημασία ή επέχει θέση προσωπικού καθήκοντος. Ο σοφός μπορεί να μείνει στρατιώτης σε καιρό πολέμου? Ναι, αν είναι σίγουρος πως δεν θα αφαιθεί να σκοτώσει ή να τραυματίσει. Η επίσημη και ηχηρή άρνηση υπακοής σε διαταγές αίματος μπορεί να γίνει αυστηρό καθήκον? Αν ο σοφός εξαιτίας του παρελθόντος του ή για άλλους λόγους βρεθεί να τραβάει τα βλέμματα, ναι, μπορεί με την τολμηρή του στάση να σκανδαλίσει ή να διαφωτίσει, στρέφοντας τους άλλους το καλό ή το κακό. Ο σοφός θα ρίξει στον αξιωματικό που του δίνει τη διαταγή αίματος. Ο σοφός δεν σκοτώνει κανέναν. Ξέρει ότι η τυραννοκτονία είναι έγκλημα, όπως κάθε φόνος. Κεφάλαιο 7. Για τις σχέσεις ηθικής και μεταφυσικής. Με πόσους τρόπους συλλαμβάνουμε τις σχέσεις ηθικής και μεταφυσικής? 3. Πρώτος. Η ηθική είναι επιγέννημα της μεταφυσικής, μια εφαρμοσμένη μεταφυσική. Δεύτερος. Η μεταφυσική είναι αναγκαιότητα και αίτημα της ηθικής. Τρίτος. Ηθική και μεταφυσική είναι ανεξάρτητες. Τι σκέφτεσαι για τη θεωρία που θέλει την ηθική εξαρτημένη από τη μεταφυσική? Πρόκειται για θεωρία επικίνδυνη. Στηρίζει το αναγκαίο στο επιφατικό, το βέβαιο στο αβέβαιο, την πράξη στο όνειρο. Μεταμορφώνει τον ηθικό βίο σε υπνοβασία να αναρριγά από τους φόβους και τις ελπίδες. Η σκέψη σας για τη θεωρία που θεμελιώνει τη μεταφυσική στην ηθική αλήθεια αρχικά μοιάζει να εκχωρεί τα πάντα στην ηθική. Στην ουσία, μολονότι παρουσιάζεται σαν κάτι άλλο από ονειροπόληση, ισχυριζόμενοι ότι οδηγεί στη βεβαιότητα, είναι ψευδής και διανοητικά ανήθικη, γιατί βεβαιώνει ως πραγματικότητες τα επιποθούμενα και τις προσδοκίες. Και για την αντίληψη που θέλει η ηθική και μεταφυσική ανεξάρτητες, είναι η μόνη ανεκτή από ηθικής πλευράς. Αυτή θα πρέπει να ακολουθήσουμε στην πράξη. Θεωρητικά, οι δύο πρώτες συλλήψεις δεν εμπεριέχουν και μια δόση αλήθειας. Λανθασμένες ηθικά εκφράζουν μια πιθανή μεταφυσική άποψη. Δηλώνουν ότι όλες οι πτυχές του πραγματικού έχουν μια συνοχή και ότι υπάρχει στενός δεσμός μεταξύ ανθρώπου και κόσμου. Υπάρχει στον ατομικισμό κάποια δόση μεταφυσικής? Ο ατομικισμός φαίνεται να μπορεί να συνυπάρξει με τις πλέον διαφορετικές μεταφυσικές. Σοκράτης και Κοινικοί μάλλον περιφρονούσαν τη μεταφυσική. Οι Επικούροι ήταν οι ληστές, οι Στοικοί πανθεϊστές. Τι πιστεύετε για τις μεταφυσικές θεωρίες εν γέννη? Τις βλέπω σαν ποίηματα και τις αγαπώ για την ομορφιά τους. Σε τι συνίσταται η ομορφιά των μεταφυσικών ποίημάτων? Η μεταφυσική είναι όμορφη υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτη, πρέπει να μελετάτε όχι ως σύστημα βεβαιοτήτων, αλλά ως εξήγηση ενδεχόμενη και υποθετική, ενώ δεν πρέπει να αρνείτε ποίηματα συγγενή. Δεύτερη, πρέπει να εξηγεί το κάθε τι με μια εναρμονική αναγωγή στην ενότητα. Τι οφείλουμε να κάνουμε με τις καταφατικές μεταφυσικές? Πρέπει αφιδόλευτα να τις απογυμνώσουμε από τις ασχήμιες και τα βαρύδια της κατάφασης, βλέποντάς τις ως ποίηματα και συστήματα ονειρικά. Ποιες οι σκέψεις σας για τις διηστικές μεταφυσικές? Πρόκειται για εξηγήσεις μεσοβέζικες, για ημιμεταφυσικές. Δεν υπάρχει αληθινή μεταφυσική. Όμως οι μόνες γνήσιες είναι όσες καταλήγουν σε μια μορφή μονισμού. Ο ατομικισμός συνιστά την απόλυτη ηθική? Ο ατομικισμός δεν είναι ηθική. Είναι μέθοδος, η πιο ισχυρή που γνωρίζουμε, κάστρο απόρθητο αρετής και ευτυχίας. Ο ατομικισμός είναι για όλους? Η φαινομενική σκληρότητά του αποθεί σφοδρά πολλούς. Ας επιλέξουν άλλη ηθική μέθοδο.
Πώς θα ξέρω αν ο ατομικισμός ταιριάζει στη φύση μου? Αν ύστερα από συνεπή εφαρμογή του αισθανθώ δυστυχισμένος, αν δεν νιώσω σαν σε πραγματικό καταφύγιο, ανοικτήρω τον εαυτό μου και τους άλλους, πρέπει να εγκαταλείψω τον ατομικισμό. Γιατί? Γιατί αυτή η μέθοδος πολύ βαριά για την αδυναμία μου θα με οδηγούσε στον εγωισμό ή την αποθάρρυνση. Με ποια μέθοδο θα δημιουργούσα μια ηθική ζωή, αν είμαι πολύ αδύναμος για τον ατομικισμό? Με τον αλτρουισμό, την αγάπη, τη συμπόνια. Αυτή η μέθοδος θα μου υποδείκνει διαφορετική στάση από το ατομικισμό? Οι πράγματι ηθικές οντότητες όλες όμοια ενεργούν και κυρίως από τις ίδιες πράξεις απέχουν. Κάθε ηθικό όν σέβεται τη ζωή των άλλων, δεν ασχολείται με την απόκτηση περιττών πραγμάτων κτλ. Τι θα πει ο αλτρουιστής που μάτια δοκίμασε τη μέθοδο του ατομικισμού? Θα πει στον εαυτό του: τον ίδιο δρόμο έχω να βαδίσω. Άφησα απλά πίσω μου μια πολύ βαριά για μένα πανοπλία που μου έφερνε χτυπήματα βία της τύχης και των ανθρώπων. Πήρα λοιπόν τη ράδο του προσκυνητή, αλλά θα θυμάμαι πάντα ότι για μπαστούνι την κρατάω, να στηρίζομαι, όχι για φραγγέλιο, να χτυπάω.